Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, όπου για 7η συνεχόμενη χρονιά φιλοξενεί το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμοντέρ Aegean Dogs. Είναι 3η-1η Οκτώβρη 2019 και το νησί της Λέσβου για 4η συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στο επίκεντρο της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, όπου τις τελευταίες μέρες οι εντάσεις μεταξύ προσφύγων και μεταναστών έχουν κορυφωθεί με τραγικά δυστυχώς αποτελέσματα. Το φεστιβάλ μας, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Aegean Dogs, ως ζωντανός οργανισμός, ως ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, αφουγκράζεται, προσπαθεί να κατανοήσει και συμμετέχει με τον τρόπο του στα τεκτενόμενα της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, φέτος θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε πολλά ντοκιμοντέρ που σχετίζονται με την ανθρωπιστική κρίση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί το ντοκιμοντέρ καταγράφει τη δική του αλήθεια, που στόχο έχει να μας κάνει να μην ξεχνάμε και να προβληματιστούμε. Εκτός από το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις προβολές και στο Μόλιβο, στο Πλωμάρι, στο Μουσείο Βιομηχανικής Αλαιουργίας στην Αγία Παρασκευή, αλλά και σε 8 νησιά του Αιγαίου μας. Τη Λίμνο, τον Άγιο Ευστράτιο, στη Χίο, στη Σάμο, στις Ινούσες, στην Ικαρία, στους Φούρνους και στα Ψαρά. Τι σας περιμένει εδώ στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Aegean Dogs? Σας περιμένουν 75 ταινίες από 30 χώρες, πολλές πρεμιέρες, πιο συγκεκριμένα 33 παγκόσμιες πρεμιέρες, 14 ελληνικές και 5 διεθνείς πρεμιέρες. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και πολλά θεματικά ντοκιμοντέρ που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρία, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προείπαμε, ντοκιμοντέρ που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη μουσική. Χθες βράδυ, στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Κώστας Πυρόπουλος, κήρυξε την έναρξή του. Προβλήθηκε η πολυβραβευμένη ταινία Advocates, αφιερωμένη στη μνήμη του διανοητή συντοπίτη μας από το Μόλιβο, Σταύρου Τσακυράκη, του σταθερού υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πρεμιέρα του φεστιβάλ ήταν οι σκηνοθέτες Φιλίπ Μπελές, Ρέιτσελ Λι Τζόνς και η πρωταγωνίστρια Λία Σεμέλ, και όσοι παρευρέθηκαν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση χθες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους σκηνοθέτες και με την πρωταγωνίστρια. Αλλά, κύφελ χάλ. اليوم بيتم جاوب للائحة الاتهام. جاوب فيها؟ مذنب غير مذنب. سوينا ما سويناش. إيش سوينا إيش ما سويناش. Την αρκτήρια ταινία του 7ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Aegean Dogs, Advocate, είναι ένα ντοκιμαντέρ, μια ματιά στη ζωή της Λέα Σεμέλ, μιας Εβραϊσραηλινής δικηγόρου που εκπροσωπεί πολιτικούς κρατουμένους τα τελευταία 50 χρόνια. Η πρωταγωνίστρα που ενέπνευσε τον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά βρίσκεται στη Μυτιλίνη και τιμάμε την παρουσία της το 7ο Φεστιβάλ Aegean Dogs. Στη σκηνή μαζί της ανέβηκαν οι σκηνοθέτες Φίλιπ Μπελές και Ρέιτσελ Λι Τζόνς. In Israel, for instance, this film gained the first prize of the documentary Dokavid, it's called. And the fact that it gained the first prize made a whole scandal in Israel. Until now it goes for almost about a year. And it brought about a very important public debate between those who support the freedom of speech, between those who support the freedom of art, between those who support the freedom of culture, and between those who are against it. And I think it's very fruitful. איך יורדים למעצרים פה? במעלית אפשר. זה יורד לנו? מה יעשו, תגידי? לא, מה? מה אתה חושב? מה, מתי תחזור למוטב? אני כבר למוטב לא אחזור בטח. למוטב בלבד. למוטב בלבד. למוטב בלבד. Documentary can have multiple forms. Now, there's the documentary cinema that I know want to be cinema. You want to engage the viewer just like in a movie, you know? So, it's right that it's a kind of documentary that is telling you a story, and that maybe, and sometimes even when we were filming, not when we were editing, when we were filming, I was feeling if I had to write the script, I would not write it differently.
it felt like the type of narration that you can see in a fiction film. But I'm not responsible for that. I'm only responsible to choose to make documentaries this way with a very strong narrative component. Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Κώστας Φοράμπα αποτελεί μία ακόμα συμμετοχή στο φεστιβάλ Aegean Docs. Η σκηνοθέτης Ιωάννα Κράνια, με τη συμμετοχή της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φεστιβάλ Aegean Docs, παρουσιάζει την προσπάθεια του ανθρωπιστή ιστορικού συγγραφέα Κώστα Λαναρά να κάνει γνωστή στο δυτικό κοινό τη γενοκτονία στην Αμπαζονία, στο νοτιοδυτικό Καμερούν, αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα. Before going on with the Southern Cameroon Ambazonia crisis, I want to say a couple of things. Yesterday's series of tweets I posted triggered a surprisingly large and positive reaction. Twitter stats showed big numbers of sightings, engagements from many parts of the world. Η Αμπαζόνια είναι στο νοτιοδυτικό Καμερούν και εκεί συντελείται μια γενοκτονία. Εγώ χρησιμοποίησα αρχιακό υλικό από το Twitter και από βίντεο από το ίντερνετ και φωτογραφίες που δείχνουν αυτή την κατάσταση. Και το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία μου είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Γιατί όσο μακριά και να είναι, κάποια στιγμή φτάνουν σε εμάς τα γεγονότα. Αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, για να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί όταν ξεσφάζουν στο Καμερούν, θα προσπαθήσεις να βρεις καταφύγιο, μια καλύτερη ζωή κάπου αλλού. Ή απλά τη ζωή να επιβιώσει. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με το δικό σου τρόπο» των σκηνοθετών Κώστα Φωτιάδη και Μουσταφά Αλτιντόπ μας μεταφέρει εδώ δίπλα στο πλωμάρι μας. Η ιστορία ξεκινάει με ένα ζευγάρι περιπλανόμενων μουσικών με αγάπη για τη μουσική των Βαλκανίων. Μία στάση στο χωριό του πλωμαρίου, τις Μιλιές, θα τους δώσει την ευκαιρία να προσεγγίσουν με το δικό τους τρόπο φυσικά τη μουσική και τη ζωή μέσα από γνωριμίες με ντόπιους ανθρώπους. Εγώ παρέα ήθελα. Και έτσι φιλοξένησα την Ορφής περίπου στον 1,5 μήνα. Σε αυτό το μεταξύ κάναμε τις δουλειές μας εδώ, λέγαμε κανένα τραγούδι, γράφαμε κανένα στίχο. Μέχρι που ήρθε ο Μανού, το Σεπτέμβρη. Είμαι εκπαιδευτικός, διδάσκω στο ΕΠΑΛ Γέρας, αλλά μένω γύρω στα 6 χρόνια στο Πλωμάρι. Γνωριστήκαμε εδώ με το φίλο μου τον Μουσταφά και ταιριάξαμε και φτιάχνουμε κάποιες ταινίες. Είχαμε ξεκινήσει πέρσι και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε. Το θέμα της ταινίας ξεκινάει από δύο μουσικούς, ένα Γάλλο και μια Βελγίδα, οι οποίοι έρχονται στο Πλωμάρι, έχουν αγάπη για τη Βαλκάνια μουσική και συναντάνε κάποιους ανθρώπους στο Πλωμάρι και από εκεί μαθαίνουν κάποια πράγματα για τις μελωδίες της Λέσβου. Το θέμα βγήκε πιο πολύ από τους ανθρώπους που ξέρουμε, ο Μανού, η Ιώτα και ο Άκης. Εμείς τους ακολουθήσαμε πιο πολύ. Έτσι περπάτησε πιο πολύ από αυτούς, δηλαδή.